θέλω να έρθουμε στο μείζον των τελευταίων ωρών που αφορά αυτό που μόλις προλόγησα, κύριε Κικέρογλου, δηλαδή τις σχετικές καταγγελίες περί νοθείας κατ' ουσίαν. Καταγγελίες και οι ενστάσεις είναι από τα στελέχη που διαπίστωσαν από ένα δειγματοληπτικό έλεγχο στο 20% παρατυπίες, παρεκτροπές, παραπάνω ψηφίσαντες από αυτούς που πιστοποιήθηκαν. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν έκανε τις καταγγελίες. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι οι καταγγελίες αυτές πρέπει να διερευνηθούν, ούτως ώστε ο δεύτερος γύρος να διασφαλιστεί ότι θα είναι με διαφάνεια, με κανόνες και δεν θα υπάρχουν ζητήματα και σκιές που να αμφισβητούν το αποτέλεσμα. Ζήτησε δηλαδή από την ΕΔΚΑΠ τη διασφάλιση των εκλογών της επόμενης Κυριακής, γιατί προφανώς αυτά τα οποία συνέβησαν στην προηγούμενη δεν είναι καλά πράγματα για να επαναληφθούν. Η οποία ΕΔΚΑΠ συνεδριάζει αυτή την ώρα για το θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια επιπλέον πληροφόρηση, όπως και για την ένσταση που υπευλήθη από τον επόπτη του νομού Χανίων αναφορικά με την εκλογική διαδικασία. Ναι, είχε και στα Χανιά, είχε σε κάποια τμήματα διαφορές. 164 συνολικά τμήματα μέχρι την ώρα είχαν διαφορές. Από εκεί πέρα είναι θέμα της ΕΔΚΑΠ, αλλά το κύριο είναι να δούμε πώς ο δεύτερος γύρος θα είναι χωρίς σκιές, ούτως ώστε να μην αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε και νομίζω όλες οι πλευρές θα συμβάλλουν ούτως ώστε να γίνει με τον καλύτερο τρόπο η διαδικασία της Κυριακής. Και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, η πλευρά Ανδρουλάκη τοποθετήθηκε πριν από λίγο. Αφήνει εχμές λέγοντας ότι αρχικά ο κ. Παπανδρέου είχε δεχθεί το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Μα δεν το αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Και σήμερα κανείς, το αμφισβητεί. Αλλά... Όχι, όχι. Δεν αμφισβητεί κανένα αποτέλεσμα. Αμφισβητούνται από τις εφορευτικές επιτροπές συγκεκριμένα τμήματα που υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω ότι χθες δόθηκαν τα Μητρώα, χθες ξεκίνησε ο έλεγχος, προφανώς και δεν μπορούσε να γίνει τη Δευτέρα. Αλλά όχι μόνο δεν αμφισβητείται κανένα αποτέλεσμα, αλλά πάμε στο δεύτερο γύρο με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου. Το ζήτημα είναι όμως ότι στο δεύτερο γύρο δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είναι τυπικά εντάξει, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να παίζουμε με την παράταξη και μάλιστα σε μια φάση που είναι μπροστά μας η προοπτική να δυναμώσουμε ξανά, να μπορέσουμε να προσφέρουμε στη χώρα από ένα πρωταγωνιστικό ρόλο πια.